centra.com.gr, το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Μας προσκαλεί ο Δήμος Τρικαίων. Να συμπληρώσω κάτι, να διορθώσω μάλλον. Ναι. Είναι η μάχη της δημόσιας υγείας, κατά τη γνώμη μας. Δεν είναι η μάχη του πανηγυριού. Και θα εξηγήσω ευθύς αμέσως. Ναι. Είναι πολύ εύκολο, ξέρετε. Ναι, αλλά δεν απαντήσατε στην πρόσκληση του Δήμου Τρικαίων εδώ που μας κάνει. Τι να κάνουμε εμείς. Πότε είναι, τον, για Δεκέμβριο, να τον Δεκέμβριο, τον Δεκέμβριο, μέσα στο χειμώνα. Εντάξει, μέχρι το Δεκέμβριο έχουμε χρόνο να διεκδικήσουμε και να απαιτήσουμε αυτά που πρέπει να γίνουν. Για να αυτό που θέλω τώρα να εξηγήσω, γιατί έχει δημιουργηθεί νομίζω μία λάθος εντύπωση. Δηλαδή. Συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα την προηγούμενη εβδομάδα και ακούσαμε με πολύ μεγάλη προσοχή πραγματικά τον Δήμαρχο. Ναι. Τα μέτρα προστασίας κατά τη γνώμη του, κατά την άποψή του, είναι ότι θα πρέπει οι πάγκοι να έχουν 1,5 μέτρο απόσταση και να φορούν μάσκες ή εκθέτες. Όχι μόνο αυτό. Ναι. Ανέφερε στην εκπομπή μας τουλάχιστον μια σειρά άλλων μέτρων. Δηλαδή όλοι οι εκθέτες εμβολιασμένοι και συμφωνώ. Χωρίς μπαράκια το πανηγύρι. Μονής κατεύθυνσης οι διάδρομοι. Μονής κατεύθυνσης οι διάδρομοι, ναι. Αυτά όλα, κοιτάξτε να δείτε, είναι προφανή. Εννοείται ότι πρέπει να γίνουν. Ωστόσο η ένστασή μας είναι ότι θα πρέπει να πάρθουν και κάποια μέτρα για τον κόσμο. Εμείς φοβόμαστε τη διασπορά που μπορεί να γίνει, ναι, στον κόσμο και στους διαδρόμους. Θα μου πείτε τώρα πώς θα γίνει αυτό. Ενδεικτικά θα μπορούσε να κλείσει ο χώρος πέριξ, να μείνουν 3-4 είσοδοι, να γίνεται θερμομέτρηση στον κόσμο μέσα. Άρα μισό λεπτό υπάρχουν... και κυρία Γραμμένου, επειδή σήμερα είναι σύσσωμη αντιπολίτευση στην εκπομπή μας. Πριν από λίγο ήταν και ο κύριος Μπουρινάρης. Εσείς συζητάτε τη διενέργεια πανηγυριού υπό κάποιους όρους. Υπό κάποιους όρους, βεβαίως. Γιατί αυτό, μισό λεπτό κύριε Γραμμένου. Γιατί αυτό σας διαφοροποιεί με τον κύριο Μπουρινάρη. Γιατί ο κύριος Μπουρινάρης δεν δέχεται σε καμιά περίπτωση πανηγύρι με τον οποιανδήποτε όρο. Αυτό σας διαφοροποιεί που λέτε. Αυτό είναι η γνώμη μας και η πράξη μας. Για όλες τις εκδηλώσεις τις οποίες αναλαμβάνουμε και εμείς ως Λαϊκή Συσπήρωση, ως ΚΚΕ, ως ΚΝΕ με τα φεστιβάλ. Είναι άλλο πράγμα αυτό που κάνει η ΚΝΕ, για παράδειγμα, στα φεστιβάλ της, που έχει τρόπους να εξασφαλίσει όσο μπορεί, να μειώσει όσο μπορεί τις πιθανότητες διασποράς. Και είναι άλλο πράγμα η στόχευση να γίνεται μόνο στους εκθέτες και τελεία. Πρέπει να σας πω, πριν καν βγείτε στον αέρα, είχαν έρθει αυτά τα ερωτήματα, γιατί εκπροσωπεί τη Λαϊκή Σπύρωση και τον ΚΚΚΑ, για διαδηλώσεις, για φεστιβάλ, για πορείες. Τα είπαμε αυτά και στην τοποθέτησή μας την προηγούμενη εβδομάδα. Είναι αν εξασφαλίσει ο Δήμος, ξαναλέω, ότι θα υπάρχουν μέσα στους διαδρόμους έξτρα άνθρωποι, οι οποίοι θα προσπαθούν να τηρήσουν όσο το δυνατόν τις αποστάσεις. Εκεί προφανώς θα είχαμε και μια διαφορετική στάση. Αλλά είναι άλλο πράγμα, αυτό σας ξαναλέω, και άλλο πράγμα. Άρα, οι εκθέτες, εμβολιασμοί, αποστάσεις, τελεία. Δεν έχει τελεία. Προσέξτε με λίγο, κυρία Γραμμένο. Επειδή προγράψετε και εσείς αυτό το κείμενο για να συγκληθεί το έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή η πρότασή σας την Δευτέρα, που κατά πάσα πιθανότητα θα γίνει αυτό το Συμβούλιο, είναι ότι βάζω αυτούς τους όρους και λέω το ναι, και αν μπορείτε ακριβώς να μας πείτε όλους τους όρους. Αυτό, κοιτάξτε, θα πρέπει να γίνει, να βρεθεί σε πρώτη φάση λύση από την πλευρά του Δήμου, γιατί δεν είμαστε εμείς οι διοργανωτές. Εσείς μπορείτε να προτείνετε όμως, μισό λεπτό. Φυσικά, αυτό σας λέω. Να κλείσει. Ο ρόλος αντιπολίτευσης δεν είναι μόνο να βρίζει ή να διεκδικεί. Είναι και να προτείνει. Να κλείσει ο χώρος πέριξ, να μείνουν 4 συγκεκριμένες είσοδοι. Λέω τώρα, αυτά μπορεί να μην γίνουν. Δηλαδή να προταθεί και κάτι άλλο που να είναι ακόμα πιο προωθημένο. Τι να σας πω τώρα, να κλείσει πέριξ ο χώρος, να μείνουν 4-5 είσοδοι όπου θα γίνεται η είσοδος και η έξοδος συγκεκριμένα, να γίνεται θερμομέτρηση, να υπάρχουν άνθρωποι μέσα που θα προσπαθούν να τηρήσουν τις αποστάσεις, να υπάρχουν μηνύματα παντού, δεν ξέρω τώρα ηχογραφημένα για τις αποστάσεις. Λέω, αυτά όμως είναι κάτι που θα τα αποφασίσει ο ίδιος ο Δήμος, γιατί αυτός είναι που διοργανώνει το πανηγύρι. Ναι. Δεν είναι το ΚΚΕ, ούτε η Λαϊκή Συσπήρωση. Σωστά. Αλλά να σταθούμε στο πιο βασικό. Ναι. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι ασφαλής με βάση το τι γίνεται στη δημόσια υγεία. Μα το έλεγα νωρίτερα και στον κύριο Μπουρινάρη. Γιατί τίθεται θέμα. Όντως είναι το σημαντικότερο έσοδο για το Δήμο του Όργος. Αυτό δεν μπορούμε να το παραγνωρίσουμε. Ναι, φυσικά. Περίπου μισό εκατομμύριο ευρώ. Είναι πολλά τα λεφτά. Βεβαίως. Και
Και δεν υποτιμούμε ούτε αυτό, και το ξεκαθαρίζουμε αυτό σε όλους τους τόνους, ούτε φυσικά τα μεροκάματα που πάνε να βγάλουν κάποιοι άνθρωποι. Ακριβώς, γιατί μας πέπαιναν εδώ στην εκπομπή πριν λίγο άνθρωποι που δουλεύουν. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα δεν διεκδικώ αυτά που πρέπει να διεκδικήσω. Προσέξτε λοιπόν, το κράτος, κυρία Γραμμένου, άφησε ελεύθερα τα νησιά. Σου λέγε πάε, κάνε τα πάρτι σου, γλέντα, γύρνα πίσω μια χαρά. Πήγαμε λοιπόν και εκεί για τα χρήματα γίνεται. Φυσικά, και αυτό τουρισμό, για τα χρήματα είναι, κυρία Γραμμένου. Γιατί είναι το μεγαλύτερο έσοδο της χώρας. Απλά πράγματα. Δεν διαφωνούμε καθόλου. Αν το πανηγύρι είναι το μεγαλύτερο έσοδο για το Άργος, ο τουρισμός ήταν το μεγαλύτερο έσοδο για τη χώρα. Ακριβώς. Άρα λοιπόν μια μικρογραφία είναι και εδώ. Έτσι, μπράβο. Αλλά το θέμα είναι και πώς θα εξασφαλίσουμε την ίδια σπορά. Πρώτο ζήτημα. Δεύτερο, πολύ βασικό και για να μην παρεξηγηθούμε, πρωτίστως εννοούμε ότι πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Αλλά δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Πώς θα ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να λέει το αντίθετο. Τι έχει γίνει στην περιοχή μας για τα νοσοκομεία και για τα κέντρα υγείας, που φοβάται ο κόσμος να αρρωστήσει και τρέχει στη Θεσσαλονίκη και από εδώ και από εκεί και ψάχνει να βρει λεφτά για να μπει σε ιδιωτικές ή ψάχνει ένα γνωστό του γνωστού για να κλείσει ένα ραντεβού. Ενίσχυσε η κυβέρνηση και αυτή και όλες οι προηγούμενες ουσιαστικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Ξέρετε πόσα εκατομμύρια από τον προϋπολογισμό κόβονται κάθε χρόνο για τη δημόσια υγεία. Αυτά όλα είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και από τον κόσμο. Έτσι πώς τοποθετήσετε, κυρία Γραμμένου, να σας πω την αλήθεια, με ευθυνδιάζετε λίγο, γιατί στην υπογραφή που κάνετε και στην υπογραφή του κειμένου μιλάτε για μη πραγματοποίηση της... Με βάση την εισήγηση, ξαναλέω, που ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Λίγο, είναι πολύ διαφορετικό αυτό που λέτε από αυτό που υπογράφετε, καταλάβατε. Είναι... Γι' αυτό το εντάξει, δεν έχει καμιά εισήγηση το κείμενο για να πείτε ότι όχι, αυτό. Είναι ένας τρόπος πίεσης. Ακούστε λίγο. Είναι ένας τρόπος πίεσης να γίνει με τους καλύτερους δυνατούς. Εδώ λέει σύγκληση στο Δημοτικό Συμβουλίο για μη πραγματοποίηση πανηγύρισης. Αυτό υπογράφεται. Αυτό θα συζητήσουμε. Τώρα το τι θα ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και την πλευρά του Δημάρχου είναι άλλο ζήτημα. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό που λέτε τώρα με αυτό που υπογράφετε πάντως. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Είναι λίγο διαφορετικό αυτό που υπογράφετε με αυτό που λέτε τώρα. Έως πολύ διαφορετικό θα έλεγα. Μη στέκεστε. Όχι, μη σταθώ, απλά κάνω μια παρατήρηση σε αυτό. Δηλαδή, ειλικρινά σας το λέω. Είμαστε ανοιχτοί στην οποιαδήποτε προσπάθεια, ουσιαστική προσπάθεια που θα κάνει ο Δήμος για να γίνει το πανηγύρι. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Αλλά να δούμε, ξαναλέω, λίγο την ουσία. Ακούγεται και είναι πρόταση της κυβέρνησης να συγχωνευτούν και να κλείσουν νοσοκομεία εν μέσω πανδημίας. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Το ΕΚΑΒ και οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει με την υγεία είναι όλα υποστελεχωμένα. Ναι, αλλά κυρία Γραμμένου, να μην ξεφύγουμε και σε άλλα πράγματα τώρα. Μα δεν είναι, δεν γίνεται να δούμε μόνο το δέντρο και να χάσουμε το δάσος. Αυτό σας εξηγώ. Ότι είναι μία σειρά από ζητούμενα και μία μέρα σαν και αυτή, μάλιστα, που κάποιοι και από το κέντρο υγείας, δύο άτομα, αλλά και από την Καστοριά, από το νοσοκομείο, έχουν τεθεί σε αναστολή από σήμερα. Είναι άλλο μεγάλο θέμα αυτό. Ο υποχρεωτικός εμβολιασμός. Δεν μπορείς να πας να κάνεις υποχρεωτικό εμβολιασμό με βάση μόνο την ατομική ευθύνη. Αν το θυμίζω ότι το ΚΚ είναι υπέρ του εμβολιασμού, έτσι. Βεβαίως, αλλά δεν είναι υπέρ των απολύσεων. Είναι πολύ λεπτό αυτό το θέμα. Και αυτό είναι βούτυρο στο ψωμί της κυβέρνησης που γίνεται με τους ανεμβολιασμούς. Ωραία. Εννοείται ότι είμαστε υπέρ των εμβολιασμών, αλλά κοιτάξτε να δείτε, θέλει και ένα διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε συγκεκριμένους ανθρώπους. Δεν αναφέρομαι φυσικά σε υδροκέφαλους, ψέκες κτλ. Αναφέρομαι σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά κόλλημα στο να κάνουν το εμβόλιο, χωρίς να είναι αρνητές ή οτιδήποτε. Ναι. Αυτό δεν είναι σε απολύο και τελεία. Είναι ένας τρόπος της κυβέρνησης να διώξει και να απολύσει κόσμο με στόχο την ακόμα μεγαλύτερη υποβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Μάλιστα. Είναι ζητήματα που πρέπει να λάβουμε σοβαρά υπόψη. Να επιστρέψουμε λίγο στο πανηγύρι, γιατί μας ενδιαφέρει πολύ έτσι πως το θέτετε το θέμα, η άποψή σας. Βάζοντας λοιπόν κάποιους επιπλέον υγειονομικούς όρους ή προστατευτικά μέτρα, εσείς την Δευτέρα υπάρχει περίπτωση να πείτε και ναι στο πανηγύρι? Θα το κρίνουμε αυτό, βεβαίως, ναι. Υπάρχει περίπτωση να πείτε και ναι. Αυτό, ναι, αυτό ναι. Προφανώς. Θα πείτε λοιπόν και ναι, αν σας καλύψουν τα επιπλέον μέτρα τα οποία μπορούν να προβλεφθούν για το πανηγύρι. Βεβαίως, γιατί αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι λαϊκή, ούτε είναι εκδήλωση του ΚΚΕ. Εκεί θέλω να καταλήξω. Είναι διαφορετικό πράγμα. Γι' αυτό διαφοροποιούμαστε και κατά αυτόν τον τρόπο. Να πιάσουμε όμως το θέμα του ΚΔΑΠ, κύριε Νατσούλη. Ναι, είναι και άλλα δύο θέματα. ΚΔΑΠ και η ΚΟΠ εδώ πλατείας. Μια κουβέντα λοιπόν και για τα δύο.
Για το οικόπεδο θα μου επιτρέψετε να μην κάνω κάποιο σχόλιο, γιατί δεν έχω εικόνα, οπότε δεν θέλω να... Ο κ. Μπουρινάρης λέει η θέση της αντιπολίτευσης, δηλαδή της δικής του παράταξης, είναι να δοθεί το οικόπεδο στους ιδιοκτήτες του. Να λυθεί το θέμα, εν πάση περιπτώσει. Όχι, ο κ. Δεν είναι. Το να λυθεί το θέμα μπορεί να λυθεί και έτσι κι αλλιώς. Η θέση του είναι να δοθεί στους ιδιοκτήτες. Η δική σας θέση ποια είναι? Α, του, νόμιζα μιλούσε... Του κυρίου Μπουρινάρη είναι, ναι. Του κυρίου Μπουρινάρη αυτή η άποψη. Ναι, ναι, οκ. Okay. Ειλικρινά θα διαβάσουμε λίγο και την εισήγηση, θα δούμε λίγο και τις λεπτομέρειες. Δεν θέλω να πω κάτι στον αέρα τώρα και να είμαι εκτός. Καταλαβαίνετε. Και για αυτό το θέμα έχετε βάλει την υπογραφή σας, γι' αυτό σας το λέω. Για τη συζήτηση, όχι για το να πάει. Ναι, για τη συζήτηση. Αυτό, γιατί αυτό λέω. Τη συζήτηση θα γίνει, εννοείται θα γίνει. Ωραία. Άρα δεν μπορείτε να εκφράσετε γνώμη ακόμη για αυτό το θέμα. Μάλιστα. Ακόμη όχι, θα μου επιτρέψετε να μην το κάνω. Μπορούμε την επόμενη εβδομάδα να το συζητήσουμε. Το ΚΔΑΠ τώρα. Το ΚΔΑΠ. Κοιτάξτε τώρα, έχει ο Δήμος ένα ΚΔΑΠ, κέντρο δημιουργικής απασχόλησης, όπου πηγαίνουν παιδιά λαϊκών οικογενειών και περνάνε τον ελεύθερο χρόνο τους. Και με πρόσχημα το ότι δεν βγαίνει οικονομικά η κοινοφελής επιχείρηση, το κλείνει αυτό. Έχει χρόνια που γίνεται. Και πέρυσι το συζητήσαμε. Αυτό τώρα, κοιτάξτε. Είναι κατά τη γνώμη μας απαράδεκτο. Υπάρχουν να και μπαίνουμε... τα ιδιωτικά όμως ΚΔΑΠ, έτσι δεν είναι, τα οποία είναι επίσης χωρίς χρήματα οι λαϊκές οικογένειες μπορούν να πηγαίνουν τα παιδιά τους. Είναι απαράδεκτο με την προσπάθεια ενός Δήμου να στέλνονται τα παιδιά σε ιδιώτες για να καλύψουν τις ψυχοκοινωνικές τους ανάγκες και τις εκπαιδευτικές φυσικά. Ο Δήμος έχει ένα ρόλο τον οποίο πρέπει να τηρήσει. Πρέπει να ενισχυθεί το ΚΔΑΠ το δημοτικό. Αν δεν βγαίνει, δηλαδή είστε να μπαίνει μέσα, ας πούμε. Τι θα πει, αυτά τι είναι τώρα, δεν μιλάμε για επιχείρηση. Ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση. Ναι, αλλά από κάπου πρέπει να βρεθούν και τα λεφτά. Να διεκδικήσει από την κρατική χρηματοδότηση. Γιατί ξέρετε, οι κυβερνήσεις ξέρουν πολύ καλά να μοιράζουν εκατομμύρια σε επιχειρηματικούς ομίλους, αλλά να μην δίνουν ευρώ για την εκπαίδευση και εν γέννη για τη δημόσια παιδεία. Αυτά είναι ζητήματα διεκδίκησης. Λύστε μας μια απορία, κυρία Γραμμένη. Έχει υποθεί από τον Δήμαρχο ότι θέλω να κλείσω το ΚΔΑΠ? Δεν το έχουμε συζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό. Τότε πώς το λέμε ότι θα το κλείσουμε? Αυτό έχει συζητηθεί στην συνεδρίαση της κοινοφελούς επιχείρησης, γιατί στην κοινοφελή επιχείρηση... Τι υπόθηκε εκεί? Ότι δεν βγαίνει οικονομικά η κοινοφελής επιχείρηση και προτείνεται να κλείσει. Προτείνεται να κλείσει, μάλιστα. Έχει πάρει απόφαση η κοινοφελής επιχείρηση να κλείσει. Εμείς φυσικά καταψηφίσαμε, εγώ προσωπικά δηλαδή, γιατί δεν είμαστε με παρατάξει εκεί. Ναι. Θέλω να πω. Νομίζω ότι είχε συζητηθεί πέρσι στο Δημοτικό Συμβούλιο ακριβώς το ίδιο θέμα, έτσι δεν είναι? Πέρσι ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Φέτος είμαστε ακόμα στο στάδιο της απόφασης κοινοφελούς επιχείρησης. Ο Δήμος δεν είναι επιχείρηση για να βάζει κάτω ισολογισμούς και να λέει βγαίνω, δεν βγαίνω. Πρέπει να διεκδικήσει, να απαιτήσει τουλάχιστον σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με την επιμόρφωση, με την ψυχοπαιδαγωγική κατάρτιση των παιδιών, να είναι συνεπής. Δεν νοείται να συζητάμε το ότι θα κλείσει το δημοτικό ΚΔΑΠ επειδή δεν υπάρχουν λεφτά και οι εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι. Και το ΚΔΑΠ αυτό, ξέρετε, λειτουργεί με την υπερπροσπάθεια των τριών εργαζομένων. Το ΚΔΑΠ είναι σε άθλια κατάσταση. Είναι απαράδεκτο, ντροπή στον 21ο αιώνα να συζητάμε ότι ένα δημοτικό ΚΔΑΠ, επειδή δεν ανήκει στην ευθύνη του κεντρικού κράτους, αλλά όλες αυτές οι δομές έχουν περάσει στους Δήμους, να μπαίνουμε στη διαδικασία και να θεωρούμε δεδομένο ότι θα κλείσει αυτό το ΚΔΑΠ επειδή δεν βγαίνει οικονομικά ο Δήμος. Να βρει λεφτά και να το λειτουργήσει. Τελεία. Δεν ξέρω τι. Πού να τα βρει. Πού είναι το δύσκολο, πού να τα βρει. Ούτε πανηγύρι δεν θέλετε κατσάρκο, πού να τα βρει. Ο Δήμος πατρέων. Εκτός αν έχετε τίποτα λεφτό δέντρα δεξιά και αριστερά και στάργος, να έρθουμε και εμείς. Υπάρχουν λεφτά στο κεντρικό κράτος τα οποία δίνονται κατευθυνόμενα στο μεγάλο κεφάλαιο. Γιατί το ρώτησα νωρίτερα και τον Μπουρινάρη, αν η επιχείρηση επιχορηγείται από τον Δήμο, μου είπε δεν έχει σχέση το πανηγύρι παραδείγματος χάρη με το ΚΔΑΠ, αλλά η επιχείρηση νομίζω επιχορηγείται από τον Δήμο μέσω του πανηγυριού, αν δεν κάνω λάθος. Εντάξει, προφανώς, ναι. Αλλά τι, δηλαδή, βλέπετε τώρα τι γίνεται. Δεν γίνεται βλέπω. Το πανηγύρι, δεν έχει λεφτά ο Δήμος, άρα κλείνω τον ΚΔΑΠ. Τι Όχι, είναι, βλέπω ότι έχασε... 500 πέρσι και 500 φέτος είναι 1 εκατομμύριο ευρώ.
Άρα έχει έλλειμμα ο Δήμος 1 εκατομμύριο ευρώ από ένα πανηγύρι. Αν δεν γίνει, έχει 1 εκατομμύριο ευρώ έλλειμμα. Ναι, κάπου πρέπει να βρεθεί αυτό. Και οι υπόλοιποι Δήμοι που δεν έχουν πανηγύρι, τι πρέπει να κάνουν? Να ψάξουν να βρουν άλλα. Να ψάξουν να βρουν άλλα. Λεφτά οι κυβερνήσεις μοιράζουν σοριδών εκεί που θέλουν στο μεγάλο κεφάλαιο. Τους Δήμους τους έχουν αφήσει στο έλεος των ιδιωτών, των χορηγών, των δεν ξέρω εγώ τι, για να βγάλουν το φίδι από την τρύπα μόνοι. Δεν είναι έτσι όμως. Είμαστε στον 21ο αιώνα, η τεχνολογία, η επιστήμη, η παραγωγικότητα έχουν εκτοξευθεί, άρα είναι ο πιστοδρόμης να συζητάμε. Σωστά, ότι θα μείνουν άνεργοι τρεις άνθρωποι και ένας να είναι. Από τη μία όμως δηλαδή θέλουμε λεφτά από το πανηγύρι για να λειτουργούν τα ΚΔΑΠ και από την άλλη δεν θέλουμε να γίνει το πανηγύρι. Δηλαδή μα δεν θέλουμε. Αυτά συγκρούονται, καταλάβατε. Δεν θέλουμε λεφτά από το πανηγύρι για να λειτουργεί το ΚΔΑΠ. Θέλουμε λεφτά από το κεντρικό κράτος για να ενισχύονται όλες αυτές οι δομές. Γιατί αυτές οι δομές πρέπει να είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους και όχι να επαφίονται στα οικονομικά ενός Δήμου ή στην καλή πρόθεση ενός Δημάρχου. Για το τι δίνει και πού δίνει το κράτος, επαφίεται πάντα και εκεί ξεχωρίζουν, ας πούμε, και γι' αυτό λέμε. Είναι ένας καλός Δήμαρχος, ένας μέτριος Δήμαρχος, τον τρόπο με τον οποίο διεκδικεί. Δεν ξέρω αν έχετε παράπονο και από αυτό το κομμάτι στο Άργος. Διεκδικεί, κοιτάξτε, καλός, κακός Δήμαρχος και διεκδικεί είναι τρεις φράσεις τώρα λίγο ασαφείς. Με ποια έννοια, για ποιον διεκδικεί? Και τι κάνει ουσιαστικά, να μου πείτε για το Δήμαρχο. Για τους δημότες, προφανώς. Ναι, να μου πείτε για το Δήμο της Πάτρας που πραγματικά είναι στη διαφορετική κατεύθυνση, το Δήμο Πατρέων, συγγνώμη, και γυρίζω σε αυτό που λέγατε πριν για το Τριοικαίον και το Αθηναίον. Ναι, έχει να κάνει με τους κατοίκους τώρα, όχι με την πόλη. Εν πάση περιπτώσει, παρένθεση, ναι. Ναι, γιατί ο Δήμος της Πάτρας δεν αντιμετωπίζει το λαό του ως καταναλωτή. Ο Δήμος της Πάτρας δεν αντιμετωπίζει το Δήμο του ως επιχείρηση. Είναι διαφορετικό πράγμα αυτό. Και κατά πόσον μπαίνει σε μια διαδικασία να αφυπνίσει και τον κόσμο για να διεκδικήσει προς τη σωστή κατεύθυνση. Μάλιστα. Και όχι να περιμένει τα ψίχουλα που πετάει η εκάστοτε κυβέρνηση. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι κυβερνήσεις που έχουν αφήσει το ζήτημα της παιδείας και της υγείας προφανώς, αλλά τώρα συζητάμε για την παιδεία, έρμεο του κάθε Δήμου. Πάντως, δηλαδή των οικονομικών του Δήμου. Κυρία Γραμμένο, πάντως η νομοθεσία είναι ίδια. Με τον ίδιο τρόπο διεκδικεί ο Δήμος Πάτρας, οι Πατρέων, και με τον ίδιο δρόμο και με τον ίδιο νόμο λειτουργεί και ο Δήμος Άργους, Καστοριάς, Νηστορίου. Βεβαίως, θέμα διάθεσης είναι. Δεν έχει κάποιον άλλο δρόμο με την ίδια νομοθεσία. Αυτό σας λέω, θέμα διάθεσης του κάθε Δημοτικού Συμβουλίου είναι, της κάθε πλειοψηφίας είναι, προς ποια κατεύθυνση θα στραφεί. Ναι. Είναι ζητήματα που πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τον κόσμο. Να διεκδικήσει ο κόσμος αυτά που του ανήκουν. Γιατί ο κόσμος είναι αυτός που παράγει, ο κόσμος είναι αυτός που πληρώνει. Ξέρετε, το 95% της φορολογίας προέρχεται από τα λαϊκά στρώματα. Άρα ο κόσμος είναι αυτός που πρέπει να απαιτήσει να καλυφθούν οι σύγχρονες ανάγκες του. Οι σύγχρονες, όχι οι ανάγκες που είχε 100 χρόνια πριν. Και αυτό έχει να κάνει και με την παιδαγωγική επάρκεια που έχει μια λαϊκή οικογένεια και πώς θα περνούν τον ελεύθερο χρόνο τους στα παιδιά τους. Είναι τραγικό να συζητάμε το ότι τα παιδιά θα πάνε στα ιδιωτικά γιατί υπάρχουν βάουτσερ. Από πότε δηλαδή η ψυχοπαιδαγωγική επιμόρφωση των παιδιών εξαρτάται από τα βάουτσερ. Αυτά πρέπει να είναι ευθύνη του κεντρικού κράτους με έναν κεντρικά επιστημονικά σχεδιασμό, κεντρικό επιστημονικό σχεδιασμό. Ξέρετε, επειδή αυτά τα ζητήματα αντιμετώπισε και η Καστοριά, αν θυμάστε, με τους παιδικούς βέβαια, όχι ακριβώς με τα ΚΔΑΠ, βλέπετε τι γίνεται και με αυτό το θέμα. Δηλαδή και εδώ είχε παρουσιαστεί ακριβώς αυτή η αδυναμία να πληρωθούν οι εργαζόμενοι στα δικαστήρια ακόμη και οριστικές αποφάσεις ακόμη δεν έχουν. Αυτά δεν θα έπρεπε να είναι ευθύνη του εκάστοτε Υπουργείου. Ξέρετε, πολλές φορές το κράτος κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος. Αναθέτει δραστηριότητες στους Δήμους, πετάει λοιπόν από πάνω το ένα κομμάτι ευθύνης, το ρίχνει στους Δήμους χωρίς τα αντίστοιχα χρηματοδοτικά εργαλεία. Σαν να μου δίνει μια επιχείρηση εμένα και να πώς να την κάνω. Προσέξτε, είναι πολιτική επιλογή, δεν είναι λάθος. Δεν μπερδεύεστε. Είναι συνειδητή επιλογή αυτό που κάνει η κυβέρνηση. Γιατί θέλει εγώ να παρόλα αυτά εύχομαι πραγματικά να βρείτε τα λεφτά στο Αργός με κάποιο τρόπο. Βεβαίως. Αγία μου, τι έγινε. Ξέρω εγώ, κάτι έπεσε εδώ πέρα. Ένας βομβαρδισμός έγινε εδώ πέρα. Τέλος πάντων, συγγνώμη. Τρομάξαμε.
Τι ήθελα να πω, ορίστε, το ξεχάσαμε τώρα. Αλλά, να βρούμε τα λεφτά στο Άργος, εύχεστε. Να βγούμε τα λεφτά στο Άργος και να λειτουργήσει κανονικά το ΚΔΑΠ και την φετινή χρονιά. Καλά, δεν το συζητώ αυτό, εννοείται. Αλλά δεν είναι μόνο αυτά, ξαναλέω. Είναι ζητήματα που πρέπει να υποθούν. Και για πόσα λεφτά μιλάμε, για να καταλάβουμε περίπου. Για τον ΚΔΑΠ λέτε. Ναι. Κοιτάξτε τώρα, με βάση μια ανακοίνωση που διάβασα από τους εργαζόμενους, νομίζω ότι θέλει άλλες 6.000 ευρώ για να καλυφθούν. Αυτό τώρα με ένα μικρό ερωτηματικό, αλλά νομίζω ότι αυτό είναι, θα τα δούμε. Μια παράγκα στο πανηγύρι είναι λοιπόν. Μια παράγκα στο πανηγύρι. Είναι αστείο και ντροπή να συζητάμε, ξαναλέω, το ότι θα κλείσει ένα δημοτικό ΚΔΑΠ, θα μείνουν τα παιδιά έρμεα των ιδιωτικών και οι εργαζόμενοι θα μείνουν άνεργοι. Είναι αστεία και ντροπή πράγματα αυτά. Όλα αυτά λοιπόν στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο της Δευτέρας. Δεν ξέρω αν πάνω σε αυτά θέλετε επίσης κάτι να πείτε. Νομίζω ότι ακούσαμε ενδιαφέροντα πράγματα για ποσά σήμερα. Θα τα δούμε και στη συνεδρίαση, αν μας επιτραπεί να είμαστε εκεί. Βεβαίως και με καινούργια στοιχεία και με καινούργια δεδομένα θα ξανασυζητήσουμε. Σωστά. Και την ερχόμενη εβδομάδα, με μεγάλη χαρά κύριε Νασούλη, να τα ξεκαθαρίσουμε και λίγο πιο συγκεκριμένα. Να έχουμε δηλαδή και εμείς μια καλύτερη εικόνα. Ωραία. Οπότε, να είστε καλά. Ναι. Μακάρι να γίνει αυτή η συνεδρία και να διαζώσει και να την παρακολουθήσουμε κι εμείς. Κάντε την και σε ανοιχτό χώρο, άμα θέλετε. Κάντε την στο πανηγύρι. Θα το δούμε αυτό. Μιας και είναι θέμα να είμαστε στο κλίμα. Θα το δούμε. Ναι. Γιατί ναι. Αν δεν το κάνετε, εμείς θα πηγαίνουμε ξανά εκεί. Μόνο και μόνο για να κάνουμε τη βόλτα μας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα, κύριε Γραμμένη. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936.